Δηλαδή είναι φτηνή τιμή. Είναι ανάλογη που θα έπρεπε να είναι πάντα. Α, έτσι, ε. Έτσι. Μάλιστα. Κάτσε, να το πούμε διαφορετικά. Εάν δεν υπήρχε υπεραλίευση, θα είχε πόσα? Εάν δεν υπήρχε υπεραλίευση. Υπεραλίευση δεν υπάρχει, τουλάχιστον σε αυτά τα είδη. Αλλά διότι είναι περαστικά και κοπάδια. Ή τα πιάνεις ή δεν τα πιάνεις. Ωραία. Αν λοιπόν δεν τα πιάνουμε. Μόνο 3 ευρώ. Όλοι προσπαθούν να βγάλουν το μεροκάμα. Το άμα πιάνουν 10-14 ευρώ. Πόσο είναι, πόσο είναι η τιμή φυσιολογική? Φυσιολογική είναι 3 ευρώ. 3 ευρώ. Έτσι πιστεύω. Έτσι θα πρέπει. Εάν δεν... Πριν πήραμε και 5 και 6. Α, πήραμε μέχρι 5 και 6. Ναι. Δηλαδή αυτή τη στιγμή... Πολλές φορές φέρναμε και από τη Μυτιλήνη, επειδή δεν είχε ηχείος καθόλου. Ναι. Πέραμε και από τον Πειραιά. Δηλαδή αυτή τη στιγμή είναι σε ψη τιμή. Ναι, ήταν σε ψη τιμή, αλλά είναι και λογική τιμή. Λογική τιμή. Αυτή έχει σημασία. Βγάζουν και η παραγωγή μεροκάματο και μη μεροκάματο και ο κόμμα τρώει φτηνά. Δεν μου λες αυτό, μπορεί να έχει πουλήσει. Πολλά. Πολλά. Ναι, μας ακούει και η εφορία. Κόψε αποδείξεις, κόψε αποδείξεις. Θα έχει και αύριο. Ομολόγια έχουμε τα κανονικά. Θα έχει και αύριο. Πιστεύουμε ότι θα έχουμε και αύριο, γιατί η ποσότητα ήταν αρκετή. Χαμογέλα, μην σας ευνοείται ο Γιάννης. Ευχαριστώ.